σ' άλλο και αντιδράσεις που εντείνονται σε όλη τη χώρα μέσω των ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων προκαλεί η κλίση κορυφαίων συνδικαλιστών της Ελλάς σε ένορκη διοικητική εξέταση. Αφορμή οι πρόσφατες καταγγελίες των συνδικαλιστών για σοβαρές ελλείψεις μέσων ως όμως και πολιτικής βούλησης για την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η δράση του Ρουβίκονα. Κλήθηκαν σε απολογία και διατάχθηκε δε σε βάρος τους, διότι είπαν την αλήθεια. Είπαν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπηρετούν οι αστυνομικοί, είπαν ότι γινόμαστε θύματα ομάδων οι οποίες ουσιαστικά έχουν νομιμοποιηθεί, είπαν ότι είμαστε έξω ακάλυπτοι, είπαν ότι οι ασύρματοί μας δεν δουλεύουν, ότι αγοράζουν τα λεξισφαιρά μας, δηλαδή είπαν την αλήθεια. Με οργισμένες ανακοινώσεις, τους και οι συνδικαλιστικές ενώσεις της Κρήτης προσυπογράφουν τις καταγγελίες για κλίμα τρομοκρατίας και εκβιασμού των ενστόλων που γυρίζει την αστυνομία στο σκοτεινό παρελθόν. Αναφερόμενες σε μια μαύρη σελίδα για το συνδικαλισμό και την ελευθερία έκφρασης, οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης καταδικάζουν απερίφραστα τους χειρισμούς του Αρχηγείου της Ελλάς, που κάλεσε σε απολογία για δημόσιες δηλώσεις τους αστυνομικούς, εκλεγμένους εκπροσώπους συνδικαλιστικών ενώσεων και ομοσπονδιών, εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή τους σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων. Εμείς μεταφέρουμε τη σκέψη και τη φωνή των απλών αστυνομικών που δεν μπορούν να έχουν τέτοιο αίρεσμα. Δυστυχώς η ηγεσία, αντί να έρθει σε διάλογο με τους συναδέλφους μας, συνδικαλιστές και προέδρους ομοσπονδίας, αποφάσισε να έρθει απέναντι, να επιχειρήσει να τους τιμωρήσει, κάτι το οποίο είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα το καταφέρουν τελικά, και να δημιουργηθεί ρήξη μέσα στην αστυνομία χωρίς να υπάρχει λόγος. Κάθε απόφαση φίμωσης και δίωξης συνδικαλιστών θυμίζει πρακτικές του παρελθόντος και σας ενημερώνουμε ότι όχι μόνο δεν μας πτωεί, αλλά μας κάνει ακόμη πιο δυνατούς και ενωμένους. Οι φωνές μας σαν ερηνίες θα εξακολουθήσουν να αντιχούν στα αυτιά όλων εκείνων που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους απέναντί μας, αναφέρει έγγραφη καταγγελία των συνδικαλιστών της Κρήτης. Αν κάποιος θεωρεί την αλήθεια υπερβολή, καλώς κάνει να τους τιμωρήσανε, αλλά για εμάς η αλήθεια πρέπει να λέγεται όπως είναι η πραγματικότητα. Και ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια.